Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις εξελίξεις στο θέμα του καζίνο. Έχουμε παρακολουθήσει βέβαια τα δημοτικά συμβούλια. Έχουμε δει εσάς να εξαπολύεται μύδρους δρυμή κατηγορό εναντίον των διοικούντων και του προεδρεύοντα του κυρίου Ρεμαντά. Γνωστό το για ποιους λόγους έχει φτάσει η κατάσταση της επιχείρησης στη θέση που είναι σήμερα. Έχουμε γράψει και εμείς πάρα πολλές φορές ότι υπεύθυνοι είναι όσοι διοίκησαν και μάλιστα κακοδιαχειρίστηκαν την εταιρεία. Όμως σήμερα υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο Δήμος είναι συνέτερος με αυτή την επιχείρηση. Οι ημερομηνίες έχουν παρέλθει. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς γίνεται από εδώ και πέρα. Καταρχάς έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ένα διαχειριστικό συμβούλιο που διάφορα δημοσιεύματα μας κατηγορούν και το τι έγινε ακριβώς στο διαχειριστικό συμβούλιο. Θα πω δύο πράγματα μόνο. Στο συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη. Εσείς είχατε αποστείλει, εμείς είχαμε δημοσιεύσει με πληροφορίες που είχαμε ότι είχατε αποστείλει δύο επιστολές, μία προς τον κύριο Κουρί το διαχειριστή και μία προς τον κύριο Ρεμαντά. Στο μεν διαχειριστή ζητούσατε την σύγκληση του έκτακτου διαχειριστικού συμβουλίου την Τρίτη. Αν κάνω λάθος σε κάτι, αν έχουμε γράψει κάτι λάθος, διορθώστε με. Και η άλλη επιστολή απευθυνόταν στον κύριο Ρεμαντά, όπου τον κατηγορούσατε και πάλι για κάποιες ενέργειες οι οποίες δεν έχουν γίνει ακόμα. Δεν ξέρω σε ποιο δημοσίευμα αναφέρεστε, αλλά νομίζω... Εγώ θα κάνω μια γενική περίληψη. Mm-hmm. Το τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Η Δημοτική Ανώνυμη Επιχείρηση και με ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου πήρε μια απόφαση ώστε να μπορέσει να κατατεθεί μια ημερομηνία για να ξεκινήσει η διαδικασία της τροποποίησης της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία. Κάναμε ένα έκτακτο διαχειριστικό συμβούλιο, μάλλον το προκαλέσαμε έκτακτο διαχειριστικό συμβούλιο για να μπορέσουμε να πείσουμε τους συνεταίρους μας να μπορέσουν να βάλουν τις υπογραφές η δικιά τους ανώνυμη εταιρεία. Η δικιά τους ανώνυμη εταιρεία εκπροσωπούνται από δύο πλευρές και έπρεπε να βάλουν και οι δύο τις υπογραφές. Όταν μας στάλθηκε για να μπορέσουμε να καταθέσουμε την ημερομηνία 31 Εβδόμου στο γεμί της Κορίνθου, δυστυχώς το έγγραφο επάνω, η τροποποίηση αυτή του κοινοπρακτικού που είχαμε συμφωνήσει τρεις πλευρές, υπογράφτηκε μόνο από τις δύο πλευρές. Όταν λέω από τις δύο πλευρές, η μία από την πλευρά του Δήμου και από τη μία πλευρά των μετόχων και όχι από την άλλη. Γι' αυτό κάλεσα το Διαχειριστικό Συμβούλιο, ένα έκτακτο Διαχειριστικό Συμβούλιο, για να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε και να πείσουμε τους συνεταίρους μας να μπορέσουν να βάλουν υπογραφή και οι δύο. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Καταλάβανε ο κύριος Κουρίς, πιστεύω, και ο κύριος Ρεμαντάς τι ακριβώς ζητούσαμε, διότι οι ημερομηνίες τρέχανε. Πιστεύω ότι πείσαμε τους ανθρώπους για να κάνουν τα δέοντα, ώστε σύντομα, ίσως και σήμερα και αύριο, να βάλουν και οι δύο πλευρές την υπογραφή τους για να μπορέσουμε τελικά 31/8 μέχρι 31/8, θεωρώ ότι πρέπει να κατατεθεί πριν τις 20 Αυγούστου η τροποποίηση που θα γίνει του κοινοπρακτικού στο γεμί για να ξεκινήσει η διαδικασία της τροποποίησης της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία. Κύριε Δήμαρχε, θεωρώ... για να καταλαβαίνει λίγο ο κόσμος, όταν λέτε ότι δεν υπέγραψε η άλλη πλευρά, εννοείται ότι ο ένας εκ των μετόχων... Εκ των δύο μετόχων δεν υπογράψανε, διότι αυτά κατά τα λεγόμενά τους που είχαν συμφωνήσει στο δικό τους διοικητικό συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας τους, της Club Hotel, δεν είχαν γραφτεί στο αποφασιστικό. Εκεί υπήρχε ένας διαπληκτισμός για διαφόρους λόγους. Δεν θέλω να μπω στην ουσία αυτού του διαπληκτισμού. Πιστεύουμε ότι πείσαμε την άλλη πλευρά να γίνουν τα ανάλογα, να γραφτούν τα ανάλογα θέματα ώστε να μπορέσουν και οι δύο πλευρές να υπογράψουν για να μπορέσουμε να πάμε ομόφωνα στο γεμί. Περιμένουμε και ευχόμαστε ότι εντός των επομένων ωρών ή ημερών να πέσουν οι ανάλογες υπογραφές και από τα δύο μέλη της Club Hotel ώστε να μπορέσουμε να πάμε στο γεμί την άλλη εβδομάδα να καταθέσουμε την ημερομηνία μετασχηματισμού 31/8. Παρόλο που εμάς μας χρωστάνε από το minimum guarantee πάνω από 4
εκατομμύρια ευρώ. Παρόλο που έχουμε διαπληκτισμούς, εδώ κοιτάμε και την επόμενη μέρα. Κοιτάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσει η διαδικασία. Ευχόμαστε να βρεθεί ταυτόχρονα και ένας επενδυτής, ο οποίος να μπορέσει να βάλει τα χρήματα για να μπορέσει να ζήσει αυτή η επιχείρηση με τους 1.200-1.300 εργαζόμενους και να αρχίσει η λειτουργία της να έρθει σε νορμάλ επίπεδα και τουλάχιστον να βοηθήσει όλη την κοινωνία, όχι μόνο του Δήμου μας, αλλά και όλης της Κορινθίας. Κύριε Δήμαρχε, ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο διαστόματος του κυρίου Κατσά, του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, ότι μάλλον η πλευρά καζίνο δεν είχε κατανοήσει κάποια πράγματα που όριζε η απόφαση του 106Β. Έχετε απόλυτο δίκιο, θα τα κάνω λίγο πιο, να τα εξηγήσω λίγο τα πράγματα, μπράβο. Η απόφαση του δικαστηρίου έλεγε να μπουν τα χρήματα στο μετοχικό κεφάλαιο της κοινοπραξίας, το κοινοπρακτικό κεφάλαιο. Η κοινοπραξία, το ότι το αποφασιστικό έλεγε να αυξηθεί το μετοχικό, το κοινοπρακτικό κεφάλαιο της κοινοπραξίας. Αυτό δεν υφίσταται, διότι δεν έχει κεφάλαιο κοινοπραξία. Είναι αυτό που είχαμε μια αντιπαράθεση πάλι με τον κύριο Ρεμαντά. Τροποποιήθηκε το κοινοπρακτικό, όπως είπαν οι δικοί μας δικηγόροι, δεν δημιουργήθηκε κεφάλαιο στην κοινοπραξία, απλούστατα αυξήθηκε η περιουσιακή κατάσταση της κοινοπραξίας βάσει αυτού του τροποποιημένου κοινοπρακτικού. Εκεί ήταν μια μεγάλη αντιπαράθεση, την κατάλαβαν η άλλη πλευρά, συμφώνησαν και οι δύο πλευρές των μετόχων. Με ό,τι λέγανε οι δικιά μας δικηγόροι, τροποποιήσαμε το κοινοπρακτικό. Ευχόμαστε οι δύο πλευρές να υπογράψουν εντός των επομένων ημερών ή ωρών, ώστε να μπορέσουμε 31 Οκτώβου να αρχίσει η διαδικασία της τροποποίησης κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία. Εύχομαι ταυτόχρονα, μήπως τυχόν έχει βρεθεί και ο επενδυτής, για να μπορέσουμε να αλλάξει όλη αυτή η πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση που υφίσταται τώρα το καζίνο Λουτρακίου. Οπότε να συνοψίσουμε έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι είχε παρανοηθεί, δεν είχε κατανοηθεί σωστά ή δεν είχε ερμηνευτεί σωστά η απόφαση του 106Β. Ήρθαν οι νομικοί του Δήμου, έκαναν μία πρόταση στην Club Hotel. Την οποία τη δέχτηκαν αμέσως και οι δύο πλευρές. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση, πάνω από 15 άτομα και από τις τρεις πλευρές. Και από την πλευρά του Δήμου με τους φοροτέχνες και τους νομικούς και από την πλευρά της Club Hotel Casino με τους νομικούς, τους φοροτέχνες, τους ορκωτούς, καταλάβαν όλοι ότι είχαμε δίκιο στο συγκεκριμένο σημείο του μετοχικού κεφαλαίου του κοινοπρακτικού. Τροποποιήθηκε κατά τα λεγόμενα τον δικό μας δικηγόρο ακριβώς ό,τι έπρεπε να έχει γίνει. Το δέχτηκαν και οι δύο πλευρές και τώρα πάμε στην επόμενη μέρα. Δηλαδή το τροποποιημένο καταστατικό είναι στην ουσία πρόταση του Δήμου. Βεβαίως, η οποία έχει υιοθετηθεί. Αυτό το πράγμα, την οποία υιοθετήθηκε και από τις δύο πλευρές και το δεχτήκαν ακριβώς ό,τι είπανε η συμπρότασή μας, η δική μας νομική. Αυτό, αν θα μπορούσε να θεωρηθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών και μία νίκη δική σας, γιατί αν ανατρέξουμε στα δημοτικά συμβούλια και στο τι έχει υποθεί από τον κύριο Ρεμαντά ή από διάφορους άλλους εκπρόσωπους και φιλικά προσκύμενους προς το καζίνο, νομίζω ότι αυτό καταρρύπτει πλέον όλους τους ισχυρισμούς τους. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω. Δεν υπάρχει καμία νίκη Ρεμαντά ή Γκιόνι ή κανενός αλουνού. Θεωρώ ότι αυτή η επιχείρηση πρέπει να μείνει ζωντανή, να μην κλείσει ούτε μια μέρα και να μπορέσει ο τόπος να πάει ένα βήμα μπροστά. Δεν υπάρχει ούτε νίκη ούτε ήττα σε κανέναν. Ναι. Δεν θεωρώ τέτοιο πράγμα. Θεωρώ η δική μας νομική με κατάλληλη ενημερωμένη και με την απόφαση του δικαστηρίου και με τις νομικές τους γνώσεις, κάναμε την πρόταση η οποία έγινε δεχτή. Δεν θέλω να μιλάμε αυτή τη στιγμή ούτε για νίκες ούτε για ήττες. Παρακαλώ όλους τους αυτούς που βλέπουν το συγκεκριμένο βίντεο ή όλη την κοινωνία, εδώ δεν υπάρχουν νικητές και κειμενοί, εδώ είναι ένα το σημαντικό. Ένα είναι το θέμα. Το καζίνο πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και να επιβιώσει με καλούς υιούς. Εγώ θεωρώ ότι μπροστά μας
θα έχουμε καινούρια πράγματα να αντιμετωπίσουμε στο καζίνο, καινούριες προκλήσεις και ευχόμαστε όλοι μαζί να πάμε ώστε αυτή η επιχείρηση να παραμείνει ανοιχτή και να βοηθήσει γενικότερα όλη την κοινωνία του τόπου μας, του Δήμου μας και της Κορινθίας. Εμένα θα μου επιτρέψετε να επιμείνω σε αυτό που είπα, γιατί βεβαίως και πρέπει να παραμείνει η επιχείρηση ανοιχτή, βεβαίως και πρέπει οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί να συνεχίσουν να δουλεύουν, αλλά πρωτίστως μας ενδιαφέρει και το καλό της πόλης, μας ενδιαφέρει η περιουσία του Δήμου, μας ενδιαφέρουν οι δημοτικές επιχειρήσεις και από τη στιγμή που με τα 5 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε η περιουσία του Δήμου, εγώ το θεωρώ μια νίκη του Δήμου. Με αυτή την έννοια το λέω και με αυτή τη βάση το επικαλούμε. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε, στο Διαχειριστικό Συμβούλιο προχθές, τι είπατε με τον κύριο Ρεμαντά, τι έγινε? Απλούστατα πείσαμε την πλευρά των μετόχων να γράψουν ακριβώς αυτά που είχαν αποφασίσει στο δικό τους Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας, γιατί εκεί πέρα υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ των δύο μετόχων, να γράψουν ακριβώς αυτά που είχαν συναποφασίσει οι δύο πλευρές, ώστε να μπορέσουν να υπογραφούν και από τις δύο πλευρές, ώστε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Ο κ. Ρεμαντάς το δέχτηκε και πιστεύω ότι αυτές τις ώρες, χθες, σήμερα, αύριο, ίσως να μπορέσουν οι δύο πλευρές να βάλουν την υπογραφή, ώστε την επόμενη εβδομάδα κιόλας, θεωρώ την επόμενη εβδομάδα, να πάμε στο ΓΕΜΗ να καταθέσουμε την έναρξη της διαδικασίας. Κύριε Δημάρχη, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Σε περίπτωση που δεν υπογράψουν, τι θα γίνει? Δεν θέλω να βάζω άσχημα πράγματα στο μυαλό μου. Θέλω να τα κοιτάω με ένα θετικό κλίμα, με μια θετική άποψη και πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση μεταξύ των μετόχων αυτή τη στιγμή να πάμε στην επόμενη μέρα. Εσείς έχετε plan B, ας το πω έτσι, σε περίπτωση που δεν τα βρουν οι μετόχοι μεταξύ τους και δεν υπογράψουν? Υπάρχουν πολλά πλάνα στο μυαλό μας, αλλά αυτά θα τα δούμε με την εξέλιξη των πραγμάτων. Εγώ θέλω να είμαι θετικός ότι οι δύο πλευρές θα υπογράψουμε για να πάμε στην επόμενη μέρα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.